Μία σα! Κονίτσα! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι ο Μάχος και στο σημερινό βίντεο θα σας αναφέρω τους λόγους γιατί αγαπώ την Ιαπωνία. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε, ας ξεκινήσει πρώτα το intro. Λοιπόν, οι λόγοι που αγαπώ την Ιαπωνία είναι οι εξής. Ότι έχει μεγάλη ιστορία και είναι ο λαός που η κοινωνία τους που έχει μεγάλο σεβασμό. Θα αναρωτηθούμε πρώτα πού είναι η Ιαπωνία. Η γεωγραφία της Ιαπωνίας είναι η νησιωτική χώρα με κυριότερα νησιά του Χονσού, τον Χοκκάιντο, το Κοσιούσιου και το Σικόκου, στα οποία μπορούν να προσθεθούν περίπου 3.000 μικρότερα νησιά. Ορεινοί και ηφαιστειογενείς είναι η αλυσίδα των νησιών της 192 στον αριθμό. Βρίσκεται στην ηφαιστειακή ζώνη του Ειρηνικού ωκεανού, γνωστή ως το δαχτυλίδι της φωτιάς, στη συμβολή τριών, κάτι που ευθύνεται και για τους συχνούς σεισμούς που συμβαίνουν στην περιοχή. Το έδαφος της είναι κατά βάση ορεινό με δύο κύριες οροσειρές. Στη μία από αυτές ξεχωρίζει η οροσειρά των Ιαπωνικών Άλπεων που χωρίζει στη μέση το νησί Χονσού και εκτείνεται μέχρι το ηφαίστειο Φούτζι. Οι ποταμοί της Ιαπωνίας έχουν γενικά μικρό μήκος με μόλις 6 από αυτούς να υπερβαίνουν τα 200 χιλιόμετρα. Χαρακτηρίζεται ακόμα από αρκετές λίμνες, πολλές από τις οποίες σχηματίζονται στον κρατήρα των ηφαιστείων της. Ένσης της χώρας είναι η έκτασή της στα 377.972 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τα κύρια νησιά της, η Χονσού, Χονκάιντο, Κιούσου και Σικόκου. Η αυτογραμμή της στα 29.751 χιλιόμετρα, η υψηλότερη κορυφή της είναι το όρος Φούτζι στα 3.776 μέτρα και τέλος η αριθμητική πυκνότητα της είναι στα 2.824 ανά τετράγωνα χιλιόμετρα. Η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας είναι το Τόκιο και η σημαία της είναι σε χρώμα άσπρο-κόκκινο που συμβολίζει τον ανατολικό ήλιο και το εθνόσημό της είναι σε χρώμα κίτρινο. Κιμιγιαγιό που δηλώνει «Ήθε η βασιλεία σου να διαρκεί για πάντα». Η επίσημη γλώσσα της Ιαπωνίας είναι τα Ιαπωνικά και το πολίτευμά της είναι βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το νόμισμά της είναι το γεν και τέλος η ζώνη. Ο ώρα τους είναι 9 ώρες μπροστά. Μετά από τη γεωγραφική ανάλυση της Ιαπωνίας που σας ανέφερα, τώρα ήρθε η στιγμή να σας πω τους λόγους που αγαπώ την Ιαπωνία και είναι εξής. Τα δύο σύμβολα της Ιαπωνίας, το Σάκουρα και Φουτζί. Τα κεράσι και το Φουτζί είναι λόγοι για πολλούς που επισκέπτονται την Ιαπωνία. Καλύτερη θέα και για τα δύο είναι τα θέα και για τα δύο είναι τα τέλη Μαρτίου έως και τις αρχές Απριλίου, όταν τα άνθη και αρωσιού ανθίζουν πλήρως και το Φούτζι είναι καλυμμένο από το χιόνι στο πάνω μέρος. Μετά η κουλτούρα. Η ιαπωνική παραδοσιακή κουλτούρα είναι πολύ ξεχωριστή και πρωτότυπη και πρόκειται να παρουσιάσει την ομορφιά της χώρας. Επίσης, η Ιαπωνία έχει αναπτύξει διαφορετική κουλτούρα φουτουριστικής και σύγχρονης, η οποία είναι εντελώς διαφορετική από την πρώτη. Η Ιαπωνία είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα που μπορεί να συνυπάρχουν ιστορικά, παραδοσιακά και υψηλής τεχνολογίας σύγχρονα. Επίσης, το φαγητό. Ένας από τους ισχυρότερους λόγους για τους πολλούς να επισκεφτούν την Ιαπωνία είναι το φαγητό. Από τα φρέσκα θαλασσινά έως τα μοναδικά τοπικά φαγητά,
Τα ιαπωνικά φαγητά είναι εξίσου σημαντικά με την ίδια τη χώρα. Στη συνέχεια, υψηλή τεχνολογία, τα ρομπότ, οι σούπερ τουαλέτες, τα τρένα και άλλα είναι ίσως η καλύτερη χώρα για να αισθανθεί την έλευση του μέλλοντος. Επίσης, η Ιαπωνία είναι μια μεγάλη χώρα για να ψωνίσετε τα τελευταία ηλεκτρονικά gadget όπως κάμερα, ρολόι, κάθισμα, τουαλέτας, μαγειρικά σκεύη, ρουζιού και πολλά άλλα. Φυσικά στην Ιαπωνία υπάρχει και μεγάλη ευκολία στην καθημερινότητα των κατοίκων. Υπάρχουν αυτόματες μηχανές πώλησης και καταστήματα τροφίμων σε κάθε γωνία. Στην Ιαπωνία ποτέ δεν θα είστε απελπισμένοι και θα περπατήσετε μίλια για να πάρετε κάτι, γιατί πολλούν κάθε τι. Επιπλέον τα φορτία καταστημάτων στο Τόκιο είναι ακόμα ανοιχτά για 24 ώρες καθημερινά. Ακολούθως στην Ιαπωνία υπάρχει καθαριότητα. Οι δρόμοι είναι πολύ καθαροί και καλή συντηρησμένοι. Είναι σπάνιο να βλέπεις σκουπίδια σε δρόμους της Ιαπωνίας, ακόμα και στις πιο πολυσύχναστες πόλεις. Ταυτόχρονα μπορεί να βρείτε δυσκολίες στην έβρεση κάδων και να ανακαλύψετε να μεταφέρετε τα σκουπίδια γύρω από το ψάρεμα και να βρεθείτε στο χωριό. Συνήθως οι κάδοι τοποθετούνται σε σταθμούς μέσα σε εμπορικά κέντρα και σε καταστήματα ευκολίας. Μετά υπάρχει ευκολία. Γενικά η ασφάλεια είναι αρκετά υψηλή στην Ιαπωνία και αυτό είναι για τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να είναι ένα από τα πιο αστεία αξιοθέατα που μπορεί να συναντήσετε στην Ιαπωνία. Αλλά είναι καλύτερα να προσέχετε για οποιοδήποτε εξαιρέσεις ενώ ταξιδεύετε. Οι τουαλέτες. Πιθανώς η πρώτη επαφή που μπορείτε να έχετε στην Ιαπωνία όταν φτάσετε στο αεροδρόμιο. Οι ιαπωνικές υπηρεσίες τουαλέτες εντυπωσιάζουν τους περισσότερους επισκέπτες στην Ιαπωνία και κάποιοι λένε ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν σε κανονικές στη χώρα τους όταν βιώσουν οι ιαπωνικές. Μπορείτε να αγοράσετε αυτά τα ιαπωνικά καθίσματα τουαλέτα σε ηλεκτρονικά καταστήματα όπως Yotowashi ή Yamada Denki και να έχετε την ίδια μαγική εμπειρία τουαλέτας πίσω στο σπίτι. Ακρίβεια. Γενικά οι Ιάπωνες είναι εγκαίροι. Είναι φυσικό να εμφανίζονται 10 λεπτά πριν από την πάροδο του χρόνου. Επίσης μπορείτε να επλαγείτε ιδιαίτερα από τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην Ιαπωνία, οι οποίες κανονικά φτάνουν στα τελεία. Υπάρχουν περιστατικά παραδείγματα ότι η εταιρεία τρένων ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες επειδή ο αγωγός αναχώρησε από το σταθμό 20 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Οι Ιάπωνες δεν λένε ποτέ για χρονοδιαγράμματα. Και τέλος, ευγένεια φιλοξενία. Το έθνος της ευγένειας. Παρόλο που η ιαπωνική κουλτούρα και συνέπειες μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικά από πολλές άλλες χώρες και πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν αγγλικά στην Ιαπωνία, πολλοί τουρίστες βρίσκουν ότι οι Ιάπωνες είναι εξαιρετικά ευγενικοί και αυθεντικοί. Γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν να κλείνουν σωστά στην Ιαπωνία. Λοιπόν παιδιά, και εδώ φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, να χτυπήσετε το καμπανάκι για καινούργια βίντεο, ένα like, να το μοιράσετε με τους φίλους σας και κάτω στην περιγραφή να μου γράψετε τους λόγους γιατί αγαπάτε την Ιαπωνία. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ και πάλι που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μάτανε! Your soul!